Καινούριο βίντεο. Για πάμε. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Τζόναθαν, σε περίπτωση που δεν με γνωρίζετε ήδη. Έχω αποφασίσει να μιλάω πλέον στα ελληνικά, στα βίντεο μου. Για να είμαι όσο πιο αληθινός γίνεται, να εκφράζομαι όσο καλύτερα μπορώ. Και γιατί αυτό μου βγαίνει πιο... αληθινό. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την προϊστορία μου, το βανάκι μου, πράγματα που μπορείτε να περιμένετε να βλέπετε από αυτό το κανάλι, γιατί πλέον μπαίνουμε σε ρυθμό. Θα ανεβάζουμε συχνά βιντεάκια στο κανάλι, γι' αυτό κάντε εγγραφή και βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι μου με το να αφήνετε σχόλια, likes και να κοινοποιείτε τα βίντεο, οπότε αν το νιώθετε κάντε το, αν δεν το νιώθετε κάντε το πάλι γιατί... Θα σας βρω, θα σε βρω ρε. Λοιπόν, πήρα αυτό το van, αυτή είναι η κατάστασή του αυτή τη στιγμή, πολλά θα αλλάξουμε και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Εκτός από αυτό, θέλω να σας πω μια ιστορία. Πώς κατέληξα στις 30 Μαρτίου του 2018 να παρατήσω και τη δουλειά μου στη Δανία και τις σπουδές μου και να πάρω τα πράγματα μου όσα χωρούσαν σε μια βαλίτσα και να έρθω εδώ πέρα, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου και εδώ που ανήκω τελικά, η καλύτερη επιλογή που έχω κάνει ποτέ. Οπότε λοιπόν ξεκινάει η αφήγηση. Ήρθε η ώρα να σας βάλω εδώ μέσα το τι γινόταν τότε. Για πάμε. Πες μου, τέλη μου, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Τι σε βασανίζει? Είμαι χάλια, νιώθω χαμένος, καταθλιπτικός, δεν έχω ιδέα που βαδίζω, τι στο καλό θέλω να κάνω στη ζωή μου, ο χρόνος περνάει και αυτό με αγχώνει. Δεν έχω φίλους, δεν έχω παρέα, έχω δουλειά, έχω σπουδές, είμαι ανεξάρτητος οικονομικά. Σε μια χώρα όπως η Δανία που μου προσφέρει ασφάλεια, μέλλον, ό,τι θα μπορούσε να ζητήσει κανείς μια ελληνική οικογένεια αυτή τη στιγμή με βάση την κατάσταση που υπάρχει. Αλλά είμαι μίζερος. Μισώ την κάθε μέρα μου. Κοιτάω πίσω να δω τι έκανα την προηγούμενη εβδομάδα και δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις μέρες γιατί είναι όλες οι ίδιες. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση, η καταθλιπτική, γενικά η όλη γκρίζα αυτή η περίοδος στη ζωή μου μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Ευχαριστώ γιατί με έκανες να νιώσω ζωντανός. Και έχω καταλήξει στην ουσία να βρίσκομαι σε ένα σταυροδρόμι πλέον γιατί έχω μάθει και έχω γνωρίσει τον εαυτό μου και πραγματικά ξέρω τι θέλω, ξέρω ποια πράγματα με ευχαριστούν, ξέρω σε τι είμαι καλός και ξέρω τι μπορώ και πόσο ικανός είμαι και αυτό το λέω πατώντας σταθερά τα πόδια μου στη γη με αυτοπεποίθηση. Και οι επιλογές μου είναι οι εξής. Ή επιλέγω να ακολουθήσω το μονοπάτι της κοινωνίας βγάζοντας ένα πτυχίο, τελειώνοντας τη σχολή μου και μετά βρίσκοντας δουλειά στη Δανία με καλά χρήματα και ασφάλεια, ρουτίνα ζώντας αυτή τη ζωή τέλος πάντων, ικανοποιητικά. Ή επιλέγω κάτι το οποίο όχι μόνο έχω πεταλούδες στην κοιλιά, σκεπτόμενος την περιπέτεια, τις εμπειρίες, τα μαθήματα ζωής και όλα αυτά που θα πάρω μέσα από αυτό. Το οποίο περιλαμβάνει να αγοράσω ένα βανάκι. Να μετακομίσω, να τα παρατήσω όλα για να κυνηγήσω το όνειρό μου από την αρχή. Απλά εμπιστεύοντας εμένα, το ένστικτό μου και το πάθος μου που έχω γι' αυτό, στο ότι θα το κυνηγήσω και θα κάνω τα σωστά βήματα και θα καταλήξω να έχω ιστορίες ατελείωτες, εμπειρίες ατελείωτες και μαθήματα ζωής τα οποία νομίζω δεν μπορεί να μου τα διδάξει κανένα σχολείο, κανένα βιβλίο, τίποτα. Θα βγω εκεί έξω και θα απορροφήσω ό,τι μπορώ να απορροφήσω και μαζί με αυτό θα μπορώ να εμπνεύσω και άλλους ανθρώπους γύρω μου, όχι απαραίτητα να παρατήσουν τη ζωή τους, να παρατήσουν τη δουλειά τους, τη σχολή τους ή οτιδήποτε, αλλά να αρχίζουν να σκέφτονται ενεργά. Ενεργά για το ποιοι είναι, τι τους χαροποιεί, γιατί κάνουν αυτό που κάνουν και γιατί συνεχίζουν να το κάνουν. Και στην ουσία να κρατάς συνέχεια τον εαυτό σου στο... σε ένα λουρί, ρε παιδί μου, θυμίζοντας, όπα, πάμε σωστά. Έχουμε πάρει σωστή πορεία. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που έχουμε επιλέξει. Οπότε αυτό είναι το ένα θέμα του καναλιού
το οποίο μπορείτε να περιμένετε. Αλλά έχω και άλλα να σας πω. Η ιστορία συνεχίζεται. Για πάμε. Και έτσι λοιπόν, από εκεί που ξυπνούσα το πρωί και δεν είχα λόγο να σηκωθώ από το κρεβάτι μου, δεν είχα όρεξη να φάω, δεν είχα όρεξη να μιλήσω σε κανέναν και απλά κλεινόμουν στον εαυτό μου, βρήκα ένα σκοπό, μια αποστολή. Και το πρώτο πράγμα ήταν να βρω το βανάκι. Να μαζέψω λεφτά γι' αυτό. Γι' αυτό το βανάκι. Και ξεκίνησα. Ήμουνα μείον. Δεν είχα φράγκο. Δεν είχα αρκετή δουλειά. Και άρχισα να ψάχνομαι. Τρόπους να εξοικονομώ χρήματα. Τρόπους να βγάζω περισσότερα χρήματα. Και ήμουνα focused εκεί. Το οποίο μου βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσω πάρα πολλά πράγματα. Να δω τα πράγματα από μια πιο θετική πλευρά. Ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία περί διαλογισμού. Με τη γυμναστική ασχολήθηκα πάρα πολύ γιατί μου βοηθούσε να βγαίνω από αυτό το άσχημο κλίμα και να ξεφεύγουν οι σκέψεις μου και να γυρνάω καθαρός και αφοσιωμένος. Και εν τέλει κατάφερα, πήρα το μανάκι, μάζεψα αρκετά χρήματα, παρόλο που χρειάστηκε να μαζεύω τρόφιμα από τα σκουπίδια γιατί έτσι εξοικονομούσα χρήματα. Να δουλεύω τρεις δουλειές και μέσα σε όλα αυτά να βρίσκω και χρόνο για τον εαυτό μου. Αλλά ήταν μια απίστευτη εμπειρία, έμαθα πάρα πολλά, σκληραγωγήθηκα και έμαθα πως είναι να αγαπάς κάτι και πραγματικά να δίνεις όλους σου το είναι σε αυτό. Και είμαστε εδώ σήμερα. Όπα, 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 όπα. Τζόναθαν, πώς έφτασες εκεί, το βανάκι πώς το έφερες? Τι έγινε, κάτι λείπει? Καλάντε, μη βαράς. Κάπως έτσι, τα οποία θα γίνουν βιντεάκια στο μέλλον, γι' αυτό αναμένετε. Στην Ελλάδα, πιο χαρούμενος από ποτέ, πιο ενθουσιασμένος από ποτέ και με μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι θέλω να κάνω. Και όλο αυτό το ταξίδι ξεκινάει τώρα και θα σας πάρω μαζί μου σε όλο αυτό το ταξίδι. Καταρχήν, παίρνω στο βανάκι λοιπόν, πλέον δεν υπάρχει plan B, υπάρχει μόνο ο στόχος μου, το όνειρό μου, το οποίο είναι να φτιάξω αυτό το βανάκι, να γίνει κατοικήσιμο, έτοιμο για ταξίδια. Θα βγάζω άπειρα vlogs γύρω από ταξίδια, αρχικά στην Ελλάδα, σε πανέμορφα μέρη, κάνοντας extreme πράγματα. Εγώ θα πάω για βουτιά δευτείς. Ένα μη... Βρυγόνιος. Πες την αγάπη μου! Δέσπος να προσέχει! Εκεί... Μοιράζοντας πολλές φιλοσοφίες και μαθήματα ζωής που θα μαθαίνω στον δρόμο και θα σκέφτομαι μόνος μου και θα διαβάζω και θα ψάχνουμε και θα βλέπετε τα βίντεο αυτά που βγάζω και πραγματικά ελπίζω να μπορώ να εμπνέω σας στο να γίνετε καλύτεροι και ίσως να δίνω τροφή για σκέψη μέσα από πράγματα που θα βιώνω στον δρόμο. Ένα αυτό λοιπόν το θέμα του καναλιού. Δεύτερον, το πώς θα φτιαχτεί όλο αυτό το βανάκι από την αρχή και θα γίνει κατοικήσιμο, θα γίνει μια σειρά από επεισόδια όταν θα το ξεκινήσω. 1, 2, 3! Δεν θα φτιαχτεί όμως μόνο βανάκι για ταξίδια, θα γίνει το πρώτο κινητό γυμναστήριο στην Ελλάδα, στον κόσμο νομίζω, γύρω από την καλλιτεχνική γυμναστική. Οπότε θα φτιαχτούν και βιντεάκια γύρω από καλλιτεχνική γυμναστική. Μπορώ να μιλάω άπειρες ώρες γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο γεμίζει πάρα πολύ τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου. Και το έχω κάνει τρόπο ζωής και θέλω όσο καλύτερα μπορώ να το περάσω και αυτό σε όποιον βλέπει, ώστε να αρχίζει να αγαπάει το σώμα του και να κάνει καινούργια πράγματα και να το εξερευνεί και να μαθαίνει όντως τις δυνατότητες που έχει το σώμα του. Και εργαλεία και τρόποι και μικρά hacks τέλος πάντων, τα οποία μπορούν να σε βοηθάνε στην καθημερινότητά του, στη ζωή σου, στο να ξεθολώνει η εικόνα. Ένα από αυτά είναι ο διαλογισμός, ο οποίος μου έχει σώσει κυριολεκτικά τη ζωή, μου την έχει αλλάξει για πάντα. Την κορόιδευα απίστευτα πάρα πολύ στην αρχή, το σνόμπαρα τόσο πολύ και τώρα είμαι τόσο ευγνώμων που το έχω βάλει στη ζωή μου και θα κάνω ό,τι περνάει στο χέρι μου. Μιλάω για αυτό στους φίλους, στην οικογένεια και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους να ψαχτούν και να μάθουν.
Και αν βαριέσαι να ψαχτείς, απλά δες τα βίντεό μου, κάνε και φαίνεται στο κανάλι μου και... Subscribe, για πες. Είσαι ήδη σε πολύ καλό δρόμο. Α! Πριν φύγεις. Αυτό το κανάλι πλέον θα είναι ενεργό. Θα ανεβάζω τουλάχιστον ένα βιντεάκι τη βδομάδα γύρω από όλα τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα. Οπότε ξέρετε τι να περιμένετε. Αν σας ενδιαφέρει, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Χτυπήστε το κουδουνάκι να κάνει φασαρία όποτε ανεβαίνει ένα βιντεάκι να μην το χάνετε. Και τίποτα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η ώρα στο ταξίδι, να γνωρίσω και άλλα άτομα. Έχω ήδη στη λίστα να συνεργαστώ με διάφορους YouTubers της Ελλάδας. Οπότε αναμείνετε και γι' αυτό. Πάρα πολλά ωραία πράγματα έρχονται. Αφήστε μου ένα thumbs up, ένα σχόλιο το οποίο περιέχει κριτική, σκέψη, ερωτήματα, οτιδήποτε περνάει από το μυαλό σας, θα χαρώ πάρα πολύ να το απαντήσω. Ακολουθήστε με στο Instagram, μπορείτε να με ρωτήσετε και εκεί πέρα ό,τι θέλετε. Και αυτό, υποστηρίξτε το κανάλι αν γουστάρετε τη φάση. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά. Αν με βρείτε πουθενά, ελάτε να μου πείτε γεια. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν σημαίνει αυτό. Και ευχαριστώ για αυτό το βίντεο και που αφήνεστε χρόνο να με ακούσετε. Αναμείνετε γιατί η συνέχεια θα είναι τρελή! Τρελή σου λέω! Κράτα κάτι από αυτό. Όλα ξεκινάνε από εδώ, τα σχεδιάζεις το μυαλό σου και τα βγάζεις και τα κάνεις πραγματικότητα. Και βρίσκεις λύσεις. Φύγαμε παιδιά, ευχαριστώ για όλα, σας λατρεύω ρε. Φιλάκια, καλή σας μέρα. Love you!